Σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία Άριελ, που οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό στην νότια Ιταλία, κινείται ανατολικά, βορειοανατολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή βροχή, τις μεγάλες ραγδαιότητες βροχόπτωσης, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τους δύο ελώδεις ανέμους 7 με 8 μποφόρ. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης. Ναι, πράγματι εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Έρχεται καταιγίδα με ένα σύστημα κακοκαιρίας, μάλλον με την ονομασία Άριελ, μας έρχεται από Ιταλία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής, ραγδαιότητες βροχόπτωσης, ισχυρή άνεμη, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το έκτακτο δελτίο ισχύει από χθες το βράδυ, από την Τρίτη το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Σερών, από ό,τι βλέπετε, από σήμερα ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις. Θα ενταθούν και θα έχουμε μεγάλα ύψη και βροχής από το βράδυ σήμερα μέχρι και αύριο το μεσημέρι προς απόγευμα, που πιστεύω θα εξασθενήσουν μετά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, ειδικά για τον ομό μας το βράδυ. Θα πρέπει, όπως είπα, επειδή τα ύψη βροχής θα είναι ιδιαίτερα μεγάλα, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις Ιρλανδικές διαβάσεις, περιορίσουμε λίγο τις μετακινήσεις μας και ιδιαίτερα επειδή χτυπάει βραδινές ώρες στην περιφερειακή ενότητα Σερών, περιοχές που έχουν πλημμυρίσει, να κοιτάξουμε, ας πούμε, να κοιμόμαστε όχι σε υπόγεια, αλλά στους πάνω ορόφους. Τέλος, όλοι οι φορείς είναι ενήμεροι για την κακοκαιρία και θα είναι σε επιφυλακή μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Κοιτάξτε, είμαστε έτοιμοι. Έχει γίνει, από ό,τι γνωρίζετε, και το ΣΟΠ, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, που αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις χιονοπτώσεις τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Αυτό που έχουμε κάνει είναι έχουμε διαβιβάσει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Οι Δήμοι, και όπως και η Περιφερειακή Ενότητα, θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα επιφυλακή μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Και ελπίζω να εξελιχθούν ομαλά. Τώρα δεν μπορείς να προβλέψεις τι ποσότητα βροχόπτωσης θα έχεις. Βέβαια, σας είπα, σας το ξαναλέω και το τονίζω, ότι θα έχουμε υψηλά μεγάλη βροχόπτωση και στην περιφερειακή ενότητα Σερών και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε επιφυλακή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.